πάμε. Ετοιμαζόμαστε για Αλβανία ξανά. Φύγαμε. Φύγαμε. Κατευθυνόμαστε στο Τελωνείο Μέρτιανης για να ενώσουμε χωμάτινα από το Πογόνι μέχρι μέσα την Αλβανία και να πιάσουμε τη διαδρομή από το Ράλι Αλβανίας του 2022. Θα πούμε Αλβανία από χαμηλά, χωμάτινα και θα ανέβουμε προς το Περάκι. Πρώτα περνάμε τον τελωνιακό σταθμό της Ελλάδας. Το τελωνίο της Μέρτιανης είναι μέχρι τις 10 το βράδυ ανοιχτό, ώρα Ελλάδας. Το τελωνίο της Αλβανίας βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ΑΟΟ. Και βρισκόμαστε πλέον στην Αλβανία με κατεύθυνση το Λέσκοβιτς. Πέρα από τα σύνορα διακρίνεται η οροσειρά της Τύμφης. Και πάμε για Βεζινάδικο. Είμαστε τυχεροί. Ανεφοδιαστήκαμε με καύσιμα και κουβεντιάσαμε για λίγο με τον υπάλληλο. Καλημέρα. Παλάσια του. Γιατί ήταν κοντά με το Ελένα. Α, κατάλαβα. Ανοίξει το άλλο δρόμο. Α, για να πάει μέσα, να μην βγαίνει έξω. Να μην κοιτάνε το ναι, Ελλάδα. Ναι. Και ναι. Τώρα ήρθε. Τώρα άλλο. Πάει όντια. Πάει όντια. Πάμε πάλι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο χωριό, Λέσκοβιτς, και ξεκινάμε για τη Χωμάτινη. Σε 3-4 χιλιόμετρα θα πούμε. Απίστευτο, ωραίο χωριό. Να μην είναι όλο άσφαλτος έτσι, γιατί είναι χειρότερα από το να είναι χώμα. Εδώ προφανώς είναι πολύ κρασί. Πολύ αφέλεια είναι. Εδώ στρίβουμε δεξιά και παίρνουμε τη διαδρομή. Τώρα λίγο χαλαρά μέχρι να μπούμε σε ρυθμό. Η διαδρομή από την αρχή είναι δύσκολη και ανεβαίνει απότομα σε υψόμετρο. Το έδαφος ποικίλει, πέτρα, νεροφαγώματα και πολύ πράσινο. Hardcore!
Ζούρικο, ε! Άμα ξεκινάμε έτσι γάματα. Και δυσκολεύει η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Κατσικόδρομος. Πάει τώρα. Ελπίζω όταν βγούμε μετά τα πέταλα να είναι πιο καλός ο τρόπος. Μόνο να μην είναι κομμένος ο δρόμος. Είπα να το πάμε χαλαρά στην αρχή, να ζεσταθούμε λίγο, να πούμε σε ρυθμό. Μπήκαμε στα βαθιά κατευθείαν. Φτάσαμε σε μια όμορφη τοποθεσία, ένα οροπέδιο επάνω από το Λέσκοβιτς που βλέπει προς το βουνό που στενάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει το μέρος. Έλα, Αλάνια! Η διαδρομή θεωρείται 4x4 από το Wikiloc. Κομψίκοψα για τετρακίνηση. Όταν βλέπεις στήλους της ΔΕΗ, πάντως μην τη φοβάσαι τη διαδρομή. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει και πηγαίνουν προς ένα χωριό. Φράσε! One hour. Μία ώρα ακόμα για το φράσε όπου θα διανυκτερεύσουμε. Ότι γίνεται, γαμίσαμε.
Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ήταν στεγνό. Παρ' όλα αυτά, συναντήσαμε και σημεία με αρκετή λάσπη. Πίσω από κάθε στροφή ένα ακόμα μοναδικό θέαμα. Πιο πυκνή βλάστηση εδώ και λίγη περισσότερη λάσπη. Περίμενε ρε! Περίμενε! Wait! Συγγνώμη ρε φίλε, αυτός μας είπε άλλη μία ώρα. Ποιος? Ο Βοσκός. Τι είπε? Έχουμε κάνει 17 χιλιόμετρα και είμαστε ακόμα... Έχει τόσο γρήγορη εναλλαγή. Ναι. Το οποίο, δηλαδή, μία πατάς σε κροκάλα, μία λάσπη. Προχωράμε γιατί τα χιλιόμετρα δεν βγαίνουν εύκολα.
να ήταν εδώ. Βγαίνουμε σε μικρά ξέφωτα και μετά πάλι μπαίνουμε σε δασωμένα και λασπερά τμήματα. Στα αριστερά μας βρίσκεται το αλβανικό τμήμα της Νεμέρτσικας. Το πότομο ανάγλυφό της μας αποκαλύπτεται σιγά σιγά από αυτή την πλευρά. Λάσπη για πρωινό και για μεσημεριανό και ίσως και για βραδινό. Κάτσε! Περίμενε ρε, περίμενε! Τι έγινε μωρέ! Ρε μου γλίστηκε! Δεν λογικό είναι! Με έβγαλε πάνω και σε πέταξε εκεί! Δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου να... 1, 2, 3! Εκεί, λίγο ακόμα! 1, 2, 3! Εδώ, όπα, sorry! 2, 3! Άστο, άστο. Το κρατάω εγώ λίγο από εδώ. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του ταξιδιού μας στην Αλβανία και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, κάντε το τώρα.